Τα πανηγύρια είναι ένα μέσο έκφρασης του λαϊκού πολιτισμού, μια ζωντανή και σύγχρονη παράδοση που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Ένα μοναδικό και αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού. Με ρίζες βαθιά μέσα στο χρόνο, το πανηγύρι του Μελιγαλά έχει αναδειχθεί ως ένα από τα καλύτερα όλης της χώρας, διατηρώντας αναλύωτο το χαρακτήρα του και επιστρέφοντας ξανά φέτος δυναμικά μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου. Είμαστε 14 χρόνια στο πανηγύρι του Μελιγαλά. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά το Δήμο για την παράδοση και για το πανηγύρι που το οποίο κάνει κάθε χρόνο το καλύτερο και για τους μικροπολιτές αλλά και για το χωριό εδώ του Μελιγαλά. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο της περιοχής και κυρίως το χωριό εδώ του Μελιγαλά που υποστηρίζουν το πανηγύρι, την παράδοση και εμείς επιβιώνουμε μέσα από αυτό η παραγωγή. Εγώ είμαι σε κάποια ηλικία και λέω πότε να έρθει η ώρα να πάω στο Μελιγαλά, έχω φίλους, πότε να πάω στη Μισήν και τα λοιπά, κατάλαβες. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πανηγυριού συνδέονται με φάσεις της αγροτικής, κτηνοτροφικής και κοινωνικής ζωής. Ενώ είναι άρρηκτα συνυφασμένο και με το θρησκευτικό συνέστημα, καθώς γίνεται στο πλαίσιο του εορτασμού της γέννησης της Παναγίας. Η χώρα μας από εκεί εξαρτάται από την παράδοση, από τον πρωτογενή τομέα. Αν αυτά πάψουν να υπάρχουν, θα πάψουμε να υπάρχουμε και σαν χώρα καταρχήν. Πρώτη φορά στο Μελιγαλά. Αλήθεια? Ναι. Εμείς έχουμε την Παναγία για τη Σαδολουτρακίου. Είναι την ίδια μέρα, αύριο και μεθαύριο. Είναι πολύ ωραία, παραδοσιακά, που σε λίγα χρόνια νομίζω δεν θα φαίνονται αυτά. Θα τα κόψουμε σιγά σιγά. Ακούω κάτι γαϊδουράκια που και μ' αρέσει πάρα πολύ. Στηρίζοντας έμπρακτα το πανηγύρι, ο Δήμος Ιχαλίας αποφάσισε φέτος τα τέλη να είναι μηδενικά σε μια προσπάθεια στήριξης των επαγγελματιών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω των αυξημένων εξόδων. Καλό. Δωρεάν. Δωρεάν το πανηγύρι. Ναι. Καλό αυτό. Ναι. Γιατί πάμε στα άλλα πανηγύρια και δεν ξέρω γιατί τώρα θα πάμε στη Μεσσή και δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι πολλά χρόνια εδώ. Λοιπόν, και έχουμε καλά εμπορεύματα και όλα πάρει ρολόι. Και ο Δήμος είναι πολύ καλά, μας προσέχει και όλα να μου. Έχουμε όλα, δεν μας λείπει τίποτα, είμαστε πλήρες. Οι έμποροι από την μεριά τους κρατούν τις τιμές σταθερές, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να καταστήσουν πιο ελκυστικό το πανηγύρι, επιτρέποντας συνάμα στους επισκέπτες του να κάνουν όλες τις αγορές τους. Όλοι οι μικροπολιτές έχουν προσαρμόσει ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν. Κάθε χρόνο προσπαθούν και αυτοί με το καλύτερο δυνατό να έχουν προσιτές τιμές και να μπορέσουν και αυτοί να επιβιώσουν, αλλά και ο κόσμος να μπορέσει να ψωνίσει. Χαρά, έχω πάρει πολλά πράγματα. Έχω πάρει παπουτσάκια. Ωραίο. Είναι για να ανεβαίνεις στο βουνό και να πηγαίνεις βόλτες. Και δεύτερον, έχω πάρει και κάτι μπλουζάκι από εκεί για σπορ και τέτοια. Πολύ ωραία είναι. Πολύ ωραίο είναι. Καλά πράγματα έχουν. Ποιοτικός. Εντάξει, θα δούμε. Ωραία τα μπλουζάκια, τα φουστανάκια μας. Πολύ ωραία. Ωραία. Κοίτα, ωραίο. Τσακμινάει, Αμέτρητες επιλογές και πάγκοι γεμάτη ποιοτικά προϊόντα σε ένα πανηγύρι που έχει μεγάλη σημασία για την τοπική κοινωνία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μακάρι να κρατούν πάντα αυτό το έθιμο. Κάτι με πιάνει ακόμα, αλλά δεν θα υπάρχουν σε λίγο. Είμαστε από τις τυχερές γενιές. Και ξέρεις γιατί? Κοίταξε, αν θα έρθει του χρόνου, ή μου λέγανε τα παιδιά πριν ότι πέρσι ή πρόπερσι δεν είχε τόσο πολύ. Ήταν πιο πολύ και πιο. Μειώνεται. Θα μειωθεί, θα έρθει λίγο μέρα εδώ. Αυτό σε 5 χρόνια θα φτάσουν 10 μόνο. Λίγο λιγότερη από ό,τι ήταν στα παλιά τα χρόνια, αλλά και αυτό που είναι, καλό είναι.